Τη δεύτερη σεζόν είχε μείνει ήδη έγκυος. Ναι. Νομίζω κιόλας είχα κάπου διαβάσει ότι στη δεύτερη σεζόν νομίζω ότι είχε αρχίβαν, δηλαδή είχε κάνει κάποιο guest, έτσι δεν είναι. Ναι, 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 μόλις είχε γεννήσει. Ότι και καλά, ότι ο Ρήγας την είχε φέρει, ας πούμε, μήπως και γίνει μια δεύτερη ιστορία πιο μεγάλη σε περίπτωση που δεν μπορούσες να είσαι σε γυρίσματα. Δεν ξέρω αυτό αν ίσχυε. Όχι, όχι, όχι. Ήταν μια ιστορία που έπρεπε κάπως να ανοίξει αυτή η ιστορία, γιατί εγώ είχα γεννήσει και έπρεπε να θυλάσω κιόλας. Okay. Και κάποια στιγμή με κόψανε κιόλας από τον θυλασμό. Στις πολύ λίγες μέρες, διότι ο Νίκος είχε πάει στην παραγωγή και λέει: Να σας πω, παιδιά, κάποια στιγμή πρέπει να παίξω και με την Ευελίνα. Α, ότι απουσίαζε. Δεν γινόταν, ναι, ναι, ήταν αρκετά μεγάλη απουσία. Σε φέραν άρον-άρον. Ναι, ναι. Στα γυρίσματα. Και κάπου εκεί η Δέσποινα Μανδύ επέστρεψε στις μεγάλες πίστες. Και όχι μόνο, τώρα κάνει. Ναι, κοίτα πώς θα φέρνει. Είναι και πολύ καλή. Και πώς θα φέρνει ο καιρός και τα χρόνια. Πού να το φανταζόταν η Δέσποινα τότε. Κοίταξε, ναι. Ποτέ δεν μπορείς να φανταστείς το μέλλον σου. Γι' αυτό είναι και αστείο όταν το σχεδιάζεις. Έγινε